πρόσφατα στην εκπομπή Χωρίς Βίσμα. Μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο ελληνικό ροκ. Ο σκοπός της εκπομπής είναι να προσκαλούμε στο στούντιό μας συγκροτήματα είτε γνωστά είτε και άγνωστα, ώστε από εδώ να δούμε τη δουλειά τους, να μιλήσουμε για το ελληνικό ροκ και να περάσουμε γενικώς όμορφα. Απόψε στο στούντιό μας έχουμε μαζί μας τα Γυμνά Καλώδια, έχουμε τον Χρήστο Καλογράνη, τον τραγουδιστή από τα Γυμνά Καλώδια, και θα μας μιλήσει για την καινούργια τους δουλειά. Τα Γυμνά Καλώδια ιδρύθηκαν το 2000, έχουν κάνει την πρώτη δισκογραφική δουλειά πριν από 1,5 χρόνο και πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε η καινούργια τους δουλειά με το τίτλο «Νεράιδα της Απελπισίας». Αλλά καλύτερα πάμε να μας τα πούν οι ίδιοι. Σαν γιορτή τα σωθήκα της. Είχε δυο μάτια, δυο χείλη, μια καρδιά. Μα και ένα πόνο να την ξυπνά τα όνειρά της. Θυμάμαι είχε εξαπλώσει μια γιορτή. Κι ακόμα κοίτονταν και στα γενεθλιά της. Κι όπου την άγγιζαν ήτανε ζεστή. Φωτιά θυμάμαι να'ναι η ματιά της. Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω πάντα που αποκριθήκατε στη πρόσκλησή μας και είστε απόψε εδώ κοντά μας. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσουμε να μας πείτε λίγα λόγια για τα υπόλοιπα παιδιά του συγκροτήματος, τα οποία δεν είναι σήμερα μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ που μας κάλεσες. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως είπα και πριν που τα λέγαμε. Να σου μιλήσω λίγο για το ποιοι αποτελούν την μπάντα, τα ονόματά μας, τι κάνει ο καθένας μας. Η μπάντα αποτελείται από 5 άτομα ουσιαστικά. Είναι ο Θανάσης ο Μπουρίκας στα τύμπανα, με τον οποίο φτιάξαμε την μπάντα αρχικά το 2000. Είναι ο Κώστας Ζορμπάς στην κιθάρα, ο Παναγιώτης Τροτογιάννης στον μπάσο και ο Δημήτρης Ισπανός στα πλήκτρα. Και μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης ο Νταβέλος, που είναι ο ηχολήπτης μας και παραγωγός. Και εγώ είμαι ο Χρήστος ο Καλογράνης, αλλά δεν με ξέρουν αυτοί που μας βλέπουν τώρα, που τραγουδάω και παίζω κιθάρα. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Τα Γυμνά Καλώδια δημιουργήθηκαν το 2000, όπως μου είπες. Πώς ήταν τα 5 πρώτα χρόνια μέχρι και να κάνετε την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά? Μάλλον ένα συγκρότημα υπάρχει πρώτα στο μυαλό μας και μετά σε οτιδήποτε άλλο. Τα Γυμνά Καλώδια όταν φτιάχτηκαν το 2000 δεν υπήρχαν δισκογραφικά, δεν είχαν καν φτιάξει ένα demo. Είχαν βέβαια όρεξη, είχαν κάποιες σκέψεις για τραγούδια και σιγά σιγά τα έφτιαξαν όλα αυτά. Μάλιστα, απογοητεύσεις υπήρχαν? Απογοητεύσεις έχουν όλα τα συγκροτήματα, όπως έχει και η ζωή, όπως έχουν και μεγάλες χαρές όλα τα συγκροτήματα, όπως και η ίδια η ζωή έχει. Μάλιστα. Το όνομα Γυμνά Καλώδια, πώς προέκυψε? Μόνο σημασία δεν έχει πώς προέκυψε, σημασία έχει τι θέλουμε να σημαίνει για μας το Γυμνά Καλώδια. Και για μας το Γυμνά Καλώδια μας βγάζει την αλήθεια μας, με όση ένταση και να βγαίνει και με όση οργή χρειάζεται να βγει και με όση ηρεμία άλλες φορές χρειάζεται να υπάρχει. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να βρείτε μια δισκογραφική στέγη? Καθόλου, ουσιαστικά. Καθόλου. Αυτό ακούγεται λίγο ειρωνικό σε κάποια γκρουπ που προσπαθούν να βρουν. Όχι, δεν είναι. Το να βρεις μια δισκογραφική στέγη είναι ανάλογα πώς το κάνεις, ουσιαστικά. Δηλαδή, άμα ψάχνεις να βρεις μια δισκογραφική να σου καλύψει τα πάντα, είναι δύσκολο. Άμα θέλεις να έχεις ίσως μια δισκογραφική που απλά να σε βοηθάει και να κάνεις εσύ μεγάλο μέρος της δουλειάς, τότε είναι πιο εύκολο για όλους. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο εσείς χρηματοδοτείτε οικονομικά την παραγωγή? Εμείς είμαστε ανεξάρτητη παραγωγή. Δηλαδή υπάρχει το label της Live Records, αλλά είμαστε και ανεξάρτητοι. Το πρώτο σας άλμπουμ, το οποίο ήταν ομώνυμο, λέγεται Γυμνά Καλώδια και περιέχει 10 τραγούδια. Για μιλήσαμε λίγο για αυτό το CD. Το πρώτο CD που γράψαμε το 2005, το Μάιο περίπου, ήταν ένα πείραμα λίγο πολύ.
Είχαμε κάποια τραγούδια που αγαπούσαμε. Τα είχαμε γράψει σε ένα demo πριν 1,5 χρόνο από τότε που τα ηχογραφήσαμε. Και απλά είχαμε το θέλω να θέλουμε να το βγάλουμε λίγο πιο πολύ έξω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό, όλοι όμως αυτοί που γράφουν τραγούδια και έχουν ένα συγκρότημα θέλουν να το κάνουν αυτό. Έτσι και εμείς απλά, ότι θέλαμε τα τραγούδια που αγαπάμε να τα ακούσουν κι άλλοι. Θέλω να μιλήσεις λίγο για τους συντελεστές του CD, λίγο το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο είναι μια δουλειά του Κώστα του Φουτσίδη και μου αρέσει πάρα πολύ. Και η δεύτερη δουλειά είναι πάλι του Κώστα του Φουτσίδη. Συντελεστές. Όλοι όσοι αγάπησαν το συγκρότημα και όσοι αγάπησαν τις μουσικές βοήθησαν. Ο Τάκης ο Νταβέλος βοήθησε πάρα πολύ. Και πάρα πολλοί άνθρωποι βοήθησαν στο να βγει αυτό το CD. Θα είναι κρίμα να πω μερικά ονόματα και να ξεχάσω κάποιον έξω, οπότε... Ναι. Αυτό το CD ουσιαστικά δεν είχε πολύ μεγάλη διαφήμιση. Mm-hmm. Αλλά πήγε καλά. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Και δεν χρειάζεται μάλλον ένα CD να έχει πολύ διαφήμιση για να πάει καλά. Αυτό πώς θέλεις ότι οφείλεται. Άγγιξες ως περισσότερο το κενό, το κοινό, η στίχη, η μουσική. Όταν γράφουμε στίχους ή γράφουμε μουσικές, ο καθένας από εμάς, απλά βγάζει τον εαυτό του. Αλλά κανείς από εμάς δεν είναι τόσο μοναδικός όσο νομίζουμε. Άρα κάτι από όλα αυτά που γράφουμε και λέμε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τα αισθάνονται. Άρα εφόσον τολμάς να το πεις, άρα κάποιος θα σε ακούσει. Το τραγούδι «Θέλω» ήταν αυτό που αγαπήθηκε περισσότερο από το πρώτο σας δίσκο. Μίλησε μας λίγο για αυτό το τραγούδι. Το «Θέλω» μάλλον αγαπήθηκε γιατί είχαμε όλη την ανάγκη λίγο να εγκράζουμε τον εαυτό μας. Το «Θέλω» δείχνει πόσο πολύ μπορούμε να θέλουμε ακόμα και όταν δεν μπορούμε να θέλουμε άλλο. Γι' αυτό ίσως αγαπήθηκε αρκετά. Έχω διαβάσει και κάποιες ακραίες καταστάσεις με το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια δεν θέλω να τις αναφέρω. Πιστεύω ότι ξέρεις. Τις έχω διαβάσει στο site του συγκροτήματος. Που καλό είναι να αναφερθεί και το site ώστε να μπορούν οι τηλεθεατές να το επισκεφτούν. Εγώ λέω να πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ και να επιστρέψουμε πάλι. We'll be right back.
ρωτήσω τον Παναγιώτη Νταβέλο πώς είναι να συνεργάζεσαι με τα γυμνά καλώδια. Α, είναι την κίνδυνο, γιατί μπορείς να χτυπήσεις το ρεύμα. Κοιτάξτε, τα γυμνά καλώδια έχουν ένα πολύ καλό πράγμα. Ότι πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, αλλά ξέρουν ότι χρειάζονται βοήθεια και από άλλους και όταν ξέρουν ότι κάποιον μπορεί να τον εμπιστευτείς, τον εμπιστεύονται. Γιατί υπάρχουν στην κατηγορία εδώ του ελληνικού ροκ, ας πούμε, μερικοί που πιάνουν μια κιθάρα και νομίζουν την άλλη μέρα ότι, ξέρω εγώ, γίναμε Μάλιστιν. Καταλάβες. Τα γυμνά καλώδια έχουν αυτό, δηλαδή πάνε by the book, λέμε. Δηλαδή θέλω να κάνω εξώφυλλο, πάνε σε να φτιάχνει καλά εξώφυλλα. Κάνει ηχογράφηση, πάνε σε να ξέρει να κάνει καλές ηχογραφήσεις. Δηλαδή είναι οργανωμένα τα πράγματα στο μυαλό τους. Και γι' αυτό νομίζω πάνε καλά και τόσο γρήγορα. Αυτός είναι και ο λόγος που είπε πριν ο Χρήστος, ότι ήταν πολύ εύκολο να βρουν και δισκογραφική στέγη. Ναι. Είναι κατά κάποιο τρόπο. Άμα είσαι... Γιατί όταν ξέρεις τι θες και δεν είσαι ούτε προβολικός στις απαιτήσεις σου, ούτε πετάς στα σύννεφα, νομίζω το βρίσκεις εύκολα. Υπάρχουν και μουσικές γνώσεις στα γυμνά καλώδια, από ό,τι έχω διαβάσει το βιογραφικό. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό όσον αφορά. Βέβαια, βοηθάει. Πού θα έξω μπορεί να βοηθήσει. Όταν δεν υπάρχουν μουσικές γνώσεις, δεν υπάρχει μουσική. Υπάρχει στο χώρο. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να είμαι απόλυτος αυτό. Αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Έτσι είναι η αλήθεια. Έτσι είναι και δεν υπάρχει μουσικός που δεν ξέρει μουσική. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν εννοείται να υπάρχει. Και εμείς Ευρωπαίοι είμαστε εδώ. Και εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Μάλιστα. Εγώ θα αναφερθώ πάλι λίγο στο βίντεο κλιπ που είδαμε. Υπήρχε πολύ έντονα η εικόνα του θανάτου. Μία με τη δικιά σου πλευρά που σου είδαμε στην αρχή και μία με την κοπέλα, άμα κατάλαβα. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψη για τη ζωή και το θάνατο. Ποια είναι η άποψη που έχουν τα γυμνά καλώδια πάνω σε αυτό. Άμα είναι να σου συμβεί, θα σου συμβεί. Οπότε όπως σου συμβαίνει που γεννήθηκες, έτσι θα σου συμβεί για να πεθάνεις. Οπότε κάλλιστα μπορείς να τραγουδήσεις και για τα δύο και να εμβαθύνεις όσο μπορείς και για τα δύο γιατί δεν ξέρεις τίποτα για το καθένα. Εσείς κινείστε όμως περισσότερο προς την άλλη πλευρά, στα τραγούδια σας. Είναι ένας κύκλος. Είναι στη μία άκρη η ζωή και στην άλλη άκρη ο θάνατος. Άρα είναι και τα δύο μαζί, γιατί είναι κύκλος. Μάλιστα. Είναι τόσο κοντινά. Το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά. Να σου πω κάτι άλλο. Μπορεί να νομίζεις ότι έχει μια σκοτεινή πλευρά, έτσι, ότι έχουν το μυαλό τους πιο πολύ στο θάνατο. Αλλά αυτός που μπορεί να εκτιμήσει τη ζωή μπορεί να αναφερθεί στο θάνατο. Ναι, εγώ θα έλεγα κιόλας ότι τουλάχιστον το βίντεο κλιπ θα δείξουμε πιο μετά από το καινούργιο δίσκο. Εγώ το βλέπω λίγο αισιόδοξο το κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο. Αισιόδοξο είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει... Υπάρχουν και χειρότερα πράγματα από το θάνατο. Λένε πως η ροκ στην Ελλάδα, όσον αφορά τον οικονομικό τομέα βέβαια πάντα, είναι η φτωχή πλευρά της μουσικής. Εγώ θα αναρωτήσω, στα γυμνά καλώδια εκτός από τη μουσική ασχολούνται με κάτι άλλο επαγγελματικά ή είναι αφοσιωμένα πάνω στη μουσική? Τα γυμνά καλώδια ασχολούνται περισσότερο με τη μουσική. Και θεωρώ ότι είναι ψέματα να λέμε ότι η ροκ στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει λεφτά. Λεφτά με την άποψη ότι να ζήσεις σαν άνθρωπος, έτσι. Γιατί έτσι κι αλλιώς όσα και να έχεις, τόσο θα φας. Mm-hmm. Αν κάνεις συναυλίες και αν έχεις τη συγκέντρωσή σου σε αυτό που πρέπει να την έχεις, όπως όλες οι δουλειές έτσι και αυτοί μπορούν να πάνε σωστά. Τα λεφτά όμως στην ελληνική ροκ μουσική, γιατί στο εξωτερικό πληρώνονται καλά τα ροκ συγκρότηματα. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Αυτό πόσο δύσκολο είναι βασικά να επιβιώσει ένα ροκ συγκρότημα στην Ελλάδα? Νομίζω ότι κάνουμε λάθος να διαχωρίζουμε πώς μπορεί να επιβιώσει ένα ροκ συγκρότημα ή πώς δεν μπορεί. Όλη η μουσική είναι. Απλά στο εξωτερικό το κάνουν επαγγελματικά, το ακολουθούν και όπως φέρνει στον κάθε λαϊκό λεφτά στην Ελλάδα, έτσι φέρνει στον κάθε ροκ ή pop στην Αγγλία. Αλλά αν το κάνουμε και εμείς έτσι μπορεί να γίνει και σε εμάς. Απλά δεν παίρνουμε πολύ σοβαρά, μου φαίνεται. Πιστεύετε ότι φταίνε οι εταιρείες που το ροκ είναι τόσο επιβαθμισμένο? Όχι, φταίνει η μουσική. Φταίνει η μουσική. Δηλαδή? Δηλαδή αν όλη η μουσική το κάναμε σωστά, θα μπορούσε να πάει όλο το κύμα σωστά. Αν όλοι το κάνουν
όχι σοβαρά και βγάλαμε ένα δίσκο και εντάξει τρέχει και τίποτα, το κάνουμε χόμπι. Θα μείνει χόμπι απλά. Όταν αποφασίσεις ότι πρέπει να το κάνεις, ότι θέλεις να το κάνεις μάλλον, και αυτό σου αρέσει να κάνεις και θα ζεις από αυτό, τότε θα το κάνεις όπως το κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δηλαδή ο κάθε λαϊκός να ζει από τη μουσική και να μην μπορεί στην Ελλάδα ο ροκάς να ζει από τη μουσική. Εντάξει, γίνεται και τάλλο το παράδοξο. Ότι όσοι σχολούσαν με τη ροκ μουσική, όλοι αυτοί που παίζανε καλή κιθάρα, ξέρω εγώ, καλά τύπανα, ξέρεις, και αυτά, τους είχε απορροφήσει όλους το μαγαζί, ξέρεις. Όλοι παίζανε με τον Τάδε και τον Δίνα, ξέρω εγώ, και αυτά. Γιατί είναι το μονοκάμα το καλό. Ναι, αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να υπάρχουν και καλή μουσική όμως σε αυτή τη σκηνή. Ναι, υπάρχουν καλή μουσική, αλλά στο βοροφά αυτή η σκηνή. Έτσι. Δεν παίρνει κάποιος το ρίσκο και θα πει, α, θα κάνω εγώ το δικό μου και θα το φτάσω σε ένα σημείο να ζω εγώ από αυτό. Δηλαδή ο άλλος φοβάται να αφήσει τη δουλίτσα του, ξέρω, και να πάρει το λεωφορείο και να πάει στην Πρέβεζα να κάνει να βγει. Δηλαδή σε αυτούς που προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι η ελληνική ροκ έχει πεθάνει. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτούς? Ο κύριος Δεβέλος θα σου απαντήσει εφαρσός ότι η ελληνική ροκ σκηνή δεν υπήρξε ποτέ. Η ελληνική ροκ σκηνή δεν έχει πεθάνει γιατί δεν έχει γεννηθεί. Άρα συμφωνείτε με την άποψη ότι το ελληνικό ροκ έχει πεθάνει? Όχι, δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε ποτέ. Αν πούμε, ας πούμε, ότι το βρετανικό ροκ έχει πεθάνει, έτσι. Μπορούμε να πούμε, ξέρω, και 150 συγκροτήματα τα οποία είναι active και κάτι κάνει. Έτσι. Όταν λέμε ότι το ελληνικό ροκ έχει πεθάνει, θα πούμε τους Τρύπες και ποιο είναι το Σιδρόπουλο. Δεν ποιο είναι το ελληνικό ροκ, Τρύπες και Σιδρόπουλος. Τέλος πάντων, εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν πολλά συγκροτήματα. Υπάρχουν πολλά συγκροτήματα. Πάρα πολλά. Και το ελληνικό ροκ ζει. Δηλαδή αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Το ελληνικό ροκ ζει μέσα σε αυτούς που το κάνουν. Σαν οντότητα δεν υπάρχει. Το πας πιο φιλοσοφικά θα έλεγα. Πιο φιλοσοφικά, τι να σου πω τώρα. Το ελληνικό pop υπάρχει. Το βλέπω κάθε μέρα στην τηλεόραση, το ακούω στο ραδιόφωνο. Το ελληνικό rock δεν το βλέπω ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο. Ξέρετε, δεν το βλέπω. Γιατί δεν είναι σωστά φτιαγμένο. Πιστεύεις ότι γι' αυτό το πράγμα αυτά είναι κυρίως τα συγκροτήματα ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η μουσική παιδεία που έχει ο κόσμος στην Ελλάδα? Όχι, φταίει και ο τρόπος που έχουμε μάθει να ζούμε τώρα εδώ και μερικά χρόνια, μετά την έξαψη που είχε η rock σκηνή, γιατί η εταιρεία σαν αναλάβανε καινούργια συγκροτήματα μετά τους Τρύπες και τους Ενδελέχια και διάφορες που βγήκαν εκεί και την πατήσανε. Δηλαδή οι Τρύπες κάνανε χρυσούς δίσκους, οι επόμενοι δεν κάνανε χρυσούς δίσκους. Και έρχεσαν μετά και τους ξαναδιώχνανε, ώσπου που απευθύνσανε και πιάσανε την Dumpta, ξέρω εδώ, και το κάθε άλλο. Και είδανε πάλι την υγεία τους. Άρα δεν έχουν άδικο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είχαν την κατάλληλη βοήθεια τα συγκροτήματα ώστε να αναδειχτούν. Εγώ νομίζω ότι την είχαν. Την είχαν. Όταν οι εταιρείες καταλάβανε ότι το ελληνικό ροκ θα τους αποφέρει κέρδη, ας πούμε, υπογράψανε αρκετά συγκροτήματα. Τα συγκροτήματα δεν το πήραν σοβαρά. Μήπως αυτό ήταν αρνητικό, το ότι προσπαθήσαν να βρουν πολλά συγκροτήματα εκείνη την περίοδο και ίσως να μην δώσαν ιδιαίτερη προσοχή σε ποια συγκροτήματα έχουν αξία για να βγουν προς τα έξω? Κάποιος δεν θα βγαίνει μόνο του έξω. Κάποιος δεν θα έχει αξία. Βγήκανε και μερικά, βγήκανε Raining Pleasure, ξέρω εγώ. Κάθε 3-4 χρόνια βγαίνει και από ένα. Δεν πάψω ότι αυτό είναι σκηνή. Δηλαδή υφίσταται το ελληνικό ροκ. Μπορεί να υφίσταται μεμονωμένα, εννοείται, αλλά δεν υφίσταται η συνολική σκηνή να υποστηρίξει την κατάσταση. Δεν έπρεπε να κάνω ένα φεστιβάλ ελληνικό ροκ, ας πούμε, και δεν θα έχω πιο να διαλέξω. Θα γεμίσω το Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν 50.000 ροκάδες στην Ελλάδα και έρχεται κάθε άσχετος από την Αμερική, ας πούμε, που δεν ξέρει να παίξει κιθάρα, και το γεμίζει το Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί ήδη θα πηγαίνανε στο ένα, ήδη θα πηγαίνανε στο άλλο. Άρα ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό ροκ. Δεν διαφωνεί αυτό. Γιατί ο ίδιος δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Να γίνεις και αυτόν που έρχεται από την Αμερική και παίζει. Είναι και αυτό μια όψη, αλλά εγώ πιστεύω ότι και τα ελληνικά συγκροτήματα όταν να δώσουν μια συναυλία δεν διαφημίζονται όπως θα διαφημιστεί ένα ξένο συγκρότημα. Ναι, γιατί δεν έχουν λεφτά. Πώς θα έχουν λεφτά αφού δεν κάνουν τίποτα? Βασικά είναι ένας κύκλος, δηλαδή... Είναι κάτι του Ρι Τιού που λένε και οι Αμερικανοί. Πιστεύω ότι στο μέλλον ίσως... Πιστεύετε στο μέλλον ίσως να αναβαθμιστεί το ελληνικό ροκ? Άμα τα αφήσουμε να αναβαθμιστεί μόνο του, δεν θα αναβαθμιστεί. Πρέπει κάτι να κάνουμε όλοι μας. Βλέπουμε όμως καλά βήματα, ότι ξαφνικά αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά. Εντάξει, κάνει κύκλους πάντα, ανά μερικά χρόνια.
αν το αφήσουμε να κάνει απλά τον κύκλο του, θα τελειώσει και θα γυρίσει εκεί πέρα που ήταν. Αν θέλουμε να το σπρώξουμε λιγάκι όλοι μαζί, θα φτάσει κάπου καλύτερα από αυτό που είναι τώρα. Εγώ βλέπω τώρα, ας πούμε, ότι η νεολαία είναι λίγο πιο εκπαιδευμένη από ό,τι ήταν παλιά. Τα παιδιά έχουν πιο πολλές εμπειρίες. Και βασικά το ροκ ξεκινάει δηλαδή από μικρές ηλικίες, από 17-18 χρονών, ας πούμε. Παλιά, πριν από 20 χρονιά, ήταν ένας στους 1000. Τώρα είναι ένας στους 5. Είναι και τα μέσα πιο εύκολα, τους υπολογιστές με αυτά. Μπορεί να κάνεις ένα demo πιο φτηνά, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχει απ' την άλλη και η πληροφόρηση, ας πούμε, ότι οποιοςδήποτε μπορεί να πάει στο χρηματιστήριο να δουλέψει, δηλαδή να ζει πιο εύκολα, καταλάβες. Οπότε του είναι δύσκολο να πάρει τους δρόμους, ας πούμε, για να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στη Χαλκίδα και στα Κρεβενά. Πιστεύετε ότι ένα μέρος ότι αυτή της πτώσης από τις εταιρείες προς τα ροκ συγκροτήματα είναι και η πειρατεία? Η πειρατεία κάνει κακό στις εταιρείες. Δεν κάνει κακό σε κανένα καλύτερο. Στις καλλιτέχνες τους έχει φτιάξει. Ναι, αλλά αυτό τις έχει καταδικάσει. Όταν, όπως είπαμε πριν, οι τρύπες κάνουν τους χρυσούς δίσκους, δεν υπήρχε τόσο η πειρατεία. Δεν υπήρχε καθόλου. Δεν υπήρχε καν γιατί δεν υπήρχε και τα CD. Ήταν οι δίσκοι. Τώρα, πόσο δύσκολο είναι να κάνει χρυσό δίσκο ένα συγκρότημα? Μάλλον η πειρατεία έχει κάνει κακό στο ότι, όπως και η υπερπληροφόρηση, άμα σου φέρνει ο άλλος το CD στα μούτρα σου, πάρτο, 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 τελικά θα σε ενδιαφέρει να το πάρεις τόσο πολύ. Ενώ άμα δεν το έχεις και πρέπει να το ψάξεις, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι εύκολο να... δισκοπολείο και ψάχνεις, θέλω να βρω, ξέρω εγώ, τα γυμνά καλώδια, θέλω να βρω, ξέρω εγώ, τις τρύπες, ξέρω και αυτά. Α, και το βρίσκεις σε ένα μοναδικό, ξέρω εγώ, και 100 ευρώ, να σου πω, το πληρώνεις και φεύγεις. Ενώ σου είπε ο μάχος σου λέει, dude, ξέρω εγώ, 5 ευρώ τα 6, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι ευτελές αυτό το πράγμα. Δεν δίνει σημασία. Ας επιστρέψουμε πάλι λοιπόν στα γυμνά καλώδια. Σε μια συναυλία που είχατε δώσει στο ξεκίνημά σας, μαζί με τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Ναι, στο Μενίδη. Ο οποίος παρότρινε τον κόσμο να γνωρίσει τα δικά του CD, ναι, και να αγοράσει την επόμενη μέρα γι' όλα στο δικό σας. Αυτή η συναυλία έχει πλάκα. Γιατί ανοίξαμε εμείς, τέλος πάντων, και επειδή ήταν η μέρα βροχερή, είχαν βάλει τέντες σε όλη την πλατεία για να μπορεί να κάτσει ο κόσμος. Και είχε πολύ κόσμο, βγαίνουμε εμείς, παίζουμε. Και μόλις τελειώνουμε, αρχίζει και βρέχει τέλος πάντων, οπότε οι περισσότεροι φεύγουν πριν βγει ο Μαχαιρίτσας να παίξει. Οπότε τους λέει, πριν λέει καθόλου να τα γυμνά καλώδια και παίζανε, λέει, και εσείς μια χαρά περνάγατε, λέει, και τώρα έχετε μείνει μόνο αυτοί που δεν βρέχεστε, και παίρνει ένα μπουκάλι νερό και έρχεται να τους βρέχει όλους, καθόντουσαν μπροστά. Και στο τέλος της συναυλίας, λέει στον κόσμο, τώρα ό,τι έκανα στην πορεία μου, το έχω κάνει. Οπότε δεν έχει σημασία αν θα πάρετε ένα CD ακόμα δικό μου ή δεν θα πάρετε. Αλλά θέλω αύριο το πρωί να πάτε στο δισκοπωλείο και να πάρετε ένα CD γυμνά καλώδια, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Είναι πάρα πολύ συγκινητικός και τον ευχαριστούμε για αυτό που είπε. Πιστεύω ότι στην ροκ μεταξύ καλλιτεχνών δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει στις άλλες ελληνικές σκηνές, στη λαϊκή. Γιατί δεν υπάρχουν. Είναι πολύ λίγοι. Οπότε αν υπήρχε και ανταγωνισμός, θα ήταν τόσο μα τόσο κρίμα. Αυτός είναι ο λόγος. Πιστεύετε είναι κάτι πιο βαθύτερο? Δεν υπάρχει τώρα ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει. Βλέπουμε και λίγο στρατόπεδο μεταξύ μας τώρα. Δεν μπορούσε να υπάρχει. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα μικρά συγκροτήματα μεταξύ τους. Τα μικρά συγκροτήματα μεταξύ τους πάντα το έχουν αυτό, γιατί είναι μικρά συγκροτήματα και τι άλλο να κάνουν. Δεν ασχολούνται μετά τα μικρά συγκροτήματα. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που συναντήσατε στον δρόμο σας μέχρι και τη κυκλοφορία του πρώτου CD. Γενικότερα θεωρώ ότι δεν έχουμε βρει πάρα πολλά εμπόδια. Το οικονομικό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι ένα σημείο. Μέχρι να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες συναυλίες και να παίρνουμε κάποια ταμιδία από αυτό. Τώρα κατά τα άλλα, ό,τι εμπόδια μπορεί να έχει κάποιος στην καθημερινότητα, τα ίδια εμπόδια μπορεί να έχει και ένα ροκ συγκρότημα μέχρι εκεί, θεωρώ. Αναφέρατε παλιότερα ότι με τη μουσική εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Ο ήχος σας σε σημεία είναι μελαγχολικός και σε άλλα οργισμένος. Το ίδιο στίχος σας, οπότε έχω παρατηρήσει. Μια και είσαι ο κύριος στιχουργός του συγκροτήματος και γράφεις και τη μουσική, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σας προκαλεί αυτά τα συναισθήματα. Αυτό που ζούμε καθημερινά, όλοι μας, απλά ο καθένας έχει τον τρόπο του να το πει. Δηλαδή καθημερινά ζούμε τις χαρές μας, τις πίκρες μας, όπως σου είπα και νωρίτερα,
όλα αυτά στον κάθε άνθρωπο βγαίνουν διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ μπορεί να είμαι καταθλιπτικός και να στεναχωριέμαι περισσότερο από το μέσο όρο. Άρα και στοιχουργικά θα βγει περισσότερο καταθλιπτικά από το μέσο όρο. Μπορεί να είμαι περισσότερο χαρούμενος από το μέσο όρο και να βγει αντίστοιχα. Αλλά ίσως αξίζει περισσότερο να μιλάμε για τα πράγματα που μας πονάνε μερικές φορές, γιατί αυτά μας διδάσκουν και περισσότερο στη ζωή μας. Πιο πολλά παίρνουμε από τις λύπες παρά από τις χαρές. Οι άνθρωποι δυστυχώς τις ξεχνάμε τις χαρές εύκολα. Υπάρχουν κάποια μηνύματα που προσπαθείτε να περάσετε με τα τραγούδια σας? Είχα ακούσει τραγούδια ανάποδα. Δηλαδή, ίσως να υπάρχουν και άλλου είδους μηνύματα. Μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε. Απλά πρέπει να μαθαίνουμε όλοι μας να λέμε την αλήθεια όπως την αισθανόμαστε. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα, ότι ό,τι αισθάνεται κάποιος αυτό πρέπει να λέει. Αυτό πρέπει να τραγουδά, αυτό πρέπει να φωνάζει. Αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι γράφουν στίχους και μουσικές το κάνουν αυτό. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός εξάλλου. Έχετε αναφέρει, για να αναφερθώ σε παλιότερα συνεντεύξεις, ότι οι επιρροές του συγκροτήματος ξεκινούν από το heavy metal και φτάνουν μέχρι την κλασική μουσική. Αυτό το έχουμε ξανακούσει από ροκ συγκροτήματα και του εξωτερικού και της Ελλάδας. Και θέλω να μου πεις, κατά πόσο πιστεύεις ότι η κλασική μουσική έχει επιρροές πάνω στη ροκ? Η κλασική μουσική έχει πάρα πολλές επιρροές πάνω στη heavy metal. Η ροκ ίσως να έχει περισσότερες επιρροές από την blues. Όλοι μας στο συγκρότημα ακούμε κάτι διαφορετικό, αλλά κάπου έχει και μια μέση τομή. Εγώ άκουγα πολύ κλασική μουσική, άκουγα και blues και λίγο heavy metal. Ο drummer μας ο Θανάσης άκουγε πιο πολύ rock. Ο κιθαρίστας μας ο Κώστας άκουγε μόνο blues. Ο Παναγιώτης ακούει πιο πολύ funky τέτοια πράγματα. Ο Πληκτράς μας ακούει λίγο απ' όλα. Και κάπου εκεί βγαίνει. Αλλά θεωρώ πάντως ότι η κλασική έχει περισσότερο καθρεπτίζεται στη heavy metal παρά στη rock. Εξάλλου και όλα τα περισσότερα riff που ακούμε στη heavy metal μουσική θυμίζουν κάτι από ένα solo βιολί, ας πούμε, στην κλασική. Θυμίζουν κάτι τέτοιο. Η heavy metal έχει πολλές επιρροές από την κλασική μουσική. Εντάξει, όσο προχωράει έχει και περισσότερες. Πριν από δύο μήνες κυκλοφόρησε και η καινούργια σας δουλειά. Ναι. Για πες μου λίγα λόγια γιατί. Η καινούργια δουλειά λέγεται η νεράιδα της απελπισίας. Εδώ έχουμε και το CD. Το σιτάκι. Για να το δείξουμε στην κάμερα. Λέγεται η νεράιδα της απελπισίας. Έχει 10 τραγούδια μέσα. Και η νεράιδα της απελπισίας είναι το πρώτο κομμάτι του CD. Είναι από αυτό πήρε, βαφτίστηκε και το CD. Από το πρώτο τραγούδι. Συντελεστές πάλι τα ίδια, δεν θέλεις να αναφέρεις κάτι? Οι άνθρωποι που βοήθησαν, οι ίδιοι συνεχίζουν να βοηθούν. Σχεδόν. Πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το CD σας εκτός από τα δισκοπολία? Μπορεί να πάει στα δισκοπολία. Το λέω αυτό γιατί... Μπορεί να το πάρει από τις συναυλίες. Μπορεί να το πάρει από τις συναυλίες. Το λέω αυτό γιατί είδα ένα δελτίο παραγγελίας στο site που μπορεί έχετε. Μπορεί από το site της Live Music να το παραγγείλει online. Από τις συναυλίες, στο site της Live Music και τα δισκοπολία που είναι και τα κύρια. Στα δισκοπολία είναι εύκολο να το βρει κάποιος ή θα είναι και αυτό το μανιωδός ψάξιμο που είπαμε πριν? Ελπίζουμε να είναι πιο εύκολο αυτή τη φορά για όλους μας. Εφόσον πήγε καλά ο πρώτος δίσκος, πιστεύω ότι και αυτός θα έχει εισάξει αποτελέσματα. Αυτό που μου κάνει απορία όμως είναι ότι το κυκλοφορήσατε περίπου σε 1,5 χρόνο από την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου. Βασικά αυτό για ροκ συγκροτήματα είναι σχετικά γρήγορο. Mm-hmm. Αυτό να θεωρήσουμε ότι τα γυμνά καλώδια έχουν ακόμα πολλά να μας δώσουν. Τα γυμνά καλώδια σίγουρα έχουν πολλά να δώσουν. Αλλά το ότι ο δεύτερος δίσκος βγήκε λίγο περισσότερο, λίγο μετά από τον ένα χρόνο ας πούμε από τον πρώτο, απλά είναι γιατί τα κομμάτια ήταν, τα παίζαμε, τα αισθανόμασταν σωστά, θέλαμε να βγει η δουλειά, ήμασταν έτοιμοι να το κάνουμε. Δηλαδή ήταν απλώς χρονικά έτυχε και έγινε έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι έπρεπε να βγει οπωσδήποτε τότε ή οτιδήποτε άλλο. Τα γυμνά καλώδια θα βγάζουν τραγούδια και δίσκους, οπότε αισθάνονται, και αν είναι αυτό να αισθάνονται κάθε χρόνο, αυτό θα κάνουν κάθε χρόνο ή πιο αργά. Ποιο τραγούδι από αυτό το CD είναι αυτό που αγαπάς εσύ περισσότερο? Το 11. Ποιο είναι το 11? Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο 10 τραγούδια. Όταν
όταν γράφεις τραγούδια είναι όλα παιδιά σου, τα αγαπάς όλα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιον. Δηλαδή όπως αγαπάω την Εράιδα, έτσι αγαπάω πολύ και τα σκυλιά της Κολάσεως, έτσι αγαπάω και το μην την ξυπνήσετε ποτέ, έτσι τα αγαπάω όλα. Αυτό είναι μια διαφορά από τις άλλες σκηνές που λέγαμε, που έχουν 2-3 σουξέ τραγούδια και τα υπόλοιπα είναι απλώς για να γεμίζουν το δίσκο. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν κάποιο τραγούδι δεν μπορεί, δεν το αγαπάς τόσο, απλά δεν το βάζεις στο δίσκο. Δηλαδή από τα 10 κομμάτια που γράφεις για να βάλεις στο δίσκο έχεις γράψει και άλλα 20-30 που τελικά θα θεωρούσες ότι δεν θέλεις να τα... Δεν είναι τόσο εσύ που θέλεις να μπεις σε αυτό το CD. Υπάρχουν κομμάτια που έχετε πετάξει. Υπάρχουν κομμάτια που απλά δεν έχουμε πει. Όπως και υπάρχει και τραγούδια που λέμε μόνο στις συναυλίες και δεν θα ηχογραφήσουμε ποτέ, που τον ονομάζουμε επίλογο. Μίλησαμε γι' αυτό, το διάβασα σε μια παλιότερη συνέντευξη. Γιατί δεν θα το ηχογράφησετε ποτέ? Για να ρωτάει. Γιατί έχει αξία αυτό το τραγούδι μόνο την ώρα που το λες στη σκηνή. Δηλαδή αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής του. Αυτό το τραγούδι μιλάει για τον λόγο που βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα να πεις τα λόγια που θέλεις να πεις. Άρα δεν έχει λόγο να ηχογραφηθεί. Εγώ λέω να περάσουμε να δούμε το επόμενο βιντεοκλίπ από τα Γυμνά Καλώδια που είναι από αυτό το δίσκο με τον ομώνυμο τίτλο «Νεράδες Απελπισίας» και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Don't die.
αναφέραμε, ότι τα έχει σκηνοθετήσει ο Μπάμπης ο Κατσιώνης, που παίζει με τους Firewind. Το πρώτο βίντεο κλιπ που αναφέραμε νωρίτερα, το θέλω, το σενάριο το έχουμε φτιάξει μαζί. Τώρα, στο δεύτερο στην Εράιδα, είχε κάνει τη σκηνοθεσία και τα γυρίσματα. Γιατί βασίστηκε πάνω σε μια ιδέα του Τάκη του Ταβέλου το βίντεο κλιπ αυτό. Γυρίστηκε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αν θυμάμαι, κάπου στο Μενίδη, στα Λιώσια, σε μια οικοδομή που είχαμε βρει και την είχαμε φτιάξει ανάλογα με τα φώτα, είχαμε πάρει και τα όργανα εκεί. Και σε ένα άλλο δωμάτιο που ήταν μια κοπέλα που διδραματίζει το σενάριο, τέλος πάντων, που είδαμε νωρίτερα. Θα ήθελα να μου πείτε τι συμβουλές έχετε να δώσετε στα νέα παιδιά που θέλουν τώρα να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τη ροκ μουσική. Κι εγώ τώρα έχω σχέση να ξεκινήσω να ασχολούμαι, οπότε δεν μπορώ να δώσω συμβουλές. Δεν είμαι 10 χρόνια στην ελληνική ροκ. Ο Τάκης που είναι όμως 10 χρόνια και μπορεί να δώσει κάποια συμβουλή. Εγώ δεν μπορώ. Όλοι αυτοί που σκέφτονται να το ξεκινήσουν, να το ξεκινήσουν. Και... γιατί αν το ξεκινήσουν, δεν θα γίνει και τίποτα, έτσι δεν είναι. Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά... κάθε αρχή φέρνει και μια καινούργια αρχή. Αυτό θα ήθελα να πω. Εκτός από ροκ, τι άλλο είδος μουσικής είναι αυτό που σας αρέσει? Αυτό που αναφέραμε και πριν, δηλαδή λίγο heavy metal, λίγο rock, κλασική. Έχει να κάνει περισσότερο με το ποιο τραγούδι μου αρέσει, όχι ποιο είδος μουσικής. Δηλαδή είναι κάποια τραγούδια που μου αρέσουν. Λαϊκά τραγούδια σου αρέσουν? Όχι. Δεν μπορώ να ακούσω αυτή τη μουσική. Κάθετος. Υπήρχε κάποιο περιστατικό σε κάποια συναυλία που να σου κίνησε κάπως το ενδιαφέρον, να σου έχει μείνει στη μνήμη? Το ενδιαφέρον πάρα πολύ σε μια συναυλία που κάναμε στην Καλυθέα με το Σοπάνα Rave, όταν τραγουδούσαμε το Θέλω και έφυγε από το κόσμο εκεί πέρα ένας κύριος 50-60 χρονών και κάταγε μια καρέκλα και ήθελε να μου τη φέρει στο κεφάλι, επειδή είπα το Θέλω που έχει αυτή την λέξη μέσα. Την καμπάνα. Για την καμπάνα. Και τσαντίστηκε πάρα πολύ από αυτή τη λέξη, γιατί δεν κατάλαβε μάλλον τι έλεγε το τραγούδι και πριν καν τελειώσω ήθελε να μου κουφανίσει την καρέκλα στο κεφάλι. Αλλά τελικά δεν το έκανε. Σε ευχαριστώ για τον Πανούση. Ποια είναι τα σχέδιά σας για τις εμφανίσεις σας? Να κάνουμε γενικότερα όσο πιο πολλές μπορούμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφραζόμαστε. Να κάνουμε σε όσο περισσότερα διαφορετικά μέρη μπορούμε, σε όλη την Ελλάδα. Αυτά που έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα είναι ότι 2 Φλεβάρι παίζουμε Θεσσαλονίκη ξανά για δεύτερη φορά, 3 Φλεβάρι παίζουμε στη Λάρισα, 9 παίζουμε Πρέβεζα και 1η Μαρτίου που παίζουμε ξανά στο After Dark στα Εξάρχεια. Και ενδιάμεσα θα υπάρξουν και άλλα πράγματα σίγουρα, είτε επαρχία είτε Αθήνα. Λόγω της πρόθεσης και της δουλειάς σας τώρα που έχετε κάνει. Λόγω ότι μας αρέσει να κάνουμε συναυλίες και θέλουμε να κάνουμε συναυλίες ουσιαστικά. Υπάρχει κόσμος που σας ακολουθεί σε όλες τις συναυλίες, ακόμα και αυτές στην επαρχία, από την Αθήνα, για παράδειγμα. Υπάρχει κόσμος που έχει ήρθε να μας δει Θεσσαλονίκη από Αθήνα και το συνδύασε λίγο με το Σαββατοκύριακο, λίγο με όλα. Πάντως, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ο κόσμος μας ακολουθεί γενικά και είναι μεγάλη ανταμοιβή αυτό το πράγμα για κάποιον που προσπαθεί και βλέπει ότι τελικά αποδίδει καρπούς αυτό που κάνει. Ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ζεστός, ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα γιατί ήταν ουσιαστικά το πρώτο live στη Θεσσαλονίκη και ήμασταν λίγο περίεργοι για την αντιμετώπιση, αλλά τελικά ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι το περιμέναμε. Και πήγε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος έμεινε πολύ ενθουσιασμένος και είχαμε όλοι έτσι αυτή την καλή διάθεση και όλο το καλό κλίμα. Σε αυλίες θα γίνουν πολλές από τα γύρω καλώδια φέτο. Και ελπίζω να καταφέρουν να δώσουν αυτό το κάτι που έλειπε από τη σκηνή. Δηλαδή να δουν κάτι έτσι λίγο πιο προσεγμένο και λίγο πιο... επαγγελματικό όσον αφορά το ελληνικό ροκ, ας πούμε. Κάθε λίγο, κάθε συναυλία και μετά θα υπάρχει όλο και κάτι καλύτερο. Έτσι έχουν πλήξεις διάφορες. Πολύ ωραία. Κάποια άλλα σχέδια για το μέλλον?
να βγάλουμε κάποια στιγμή το τρίτο μας CD, αλλά όχι πολύ πολύ γρήγορα. Υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιο live CD? Υπάρχει περίπτωση να γίνει και αυτό. Δεν έχουμε προγραμματίσει όμως για πότε. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να αναφέρουμε ακόμα. Και θα ήθελα να μου κάνετε και μια ευχή για το καινούργιο χρόνο που ήρθε. Να έχουμε πάντα όλη μας υγεία. Να είμαστε δημιουργικοί. Να μάθουμε τελικά να γνωρίζουμε ποια είναι η ευτυχία μας και να ξέρουμε ότι είναι περισσότερο στην πορεία παρά στο στόχο και στο σκοπό. Και για σένα και για εσάς προσωπικά να πάει καλά η δουλειά σας, ας πούμε, και να τη φτάσετε όπου θέλει η ψυχή σας τελικά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο CD σας. Θα σας περιμένουμε για πάλι εδώ στην επόμενη κυκλοφορία του CD. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε, να σας υπενθυμίσω ότι άμα έχετε κάποιο συγκρότημα και θέλετε να έρθετε εδώ στην εκπομπή μας, δεν έχετε παρά να στείλετε email στο email της εκπομπής και ίσως σας έχουμε και από την επόμενη εκπομπή μαζί μας. Εμείς θα κλείσουμε τώρα με μια αποκλειστικότητα, ένα βίντεο κλιπ από τα παιδιά, από τα γυμνά καλώδια, από live στην αυλία, είναι το φτερό στον άνεμο. Μέχρι τότε να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε και πάλι σε 2 εβδομάδες από τώρα. Γεια σας. Δεν έχει μείνει στα λάμπα στην καρδιά μου. Είχα να φέρω να μου
Yeah.